Το δημοφιλές σουηδικό συγκρότημα Mando Diao, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας τους, βρίσκεται στη χώρα μας και ξεσηκώνει με τους ήχους του τους πιστούς του φίλους. Σήμερα εμφανίζονται στο Principal Club Theater στη Θεσσαλονίκη. Ενώ η φωνή του συγκροτήματος, ο τραγουδιστής Björn Dixgard, μίλησε στην ΕΡΤ. Μια ταινία με πολιτικές προεκτάσεις που δεν θα αφήσει κανένα να συγκίνει, το έκανε πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα στην Ελλάδα. Η ταινία Brothers περιγράφει τη σοκαριστική εμπειρία ενός αγνοούμενου Αμερικανού λοχαγού, ο οποίος όταν επιστρέφει στην πατρίδα του ζει με τις αιμονές της απάτης στην προσωπική του ζωή. Πρωταγωνιστεί ο Τζέικ Τζίλενχαλ από το Επιστροφή στο Brokeback Mountain, η Νάταλι Πόρτμαν και ο κινηματογραφικός Spider-Man Τόμπι Μαγκουάιερ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού, μετάδοση σε μαγνητοσκόπηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης 25 μέτρων και αμέσως μετά η εκπομπή αφιερωμένη στα εικαστικά «Η εποχή των εικόνων». Σημερινό θέμα της «Έκθεση Μελαγχολία» του Ζαν Κλέρ στο Μουσείο Grand Palais στο Παρίσι. Παρουσιάζει η Κατερίνα Ζαχαρόπουλου. Καλή σας νύχτα.